Μάλιστα. Όχι, Πέτρο μου, δεν θα κατέβω στην Αθήνα. Είναι δυνατόν. Εγώ ούτως ή άλλως έπρεπε, όπως το είπες, στα πλαίσια της δουλειάς και εδώ, εφόσον υποδέχτηκα τον Νίκο Μουτσινά, έπρεπε να τον ρωτήσω γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει αυτή η φήμη. Και νομίζω ότι έχει φτάσει και στα δικά σας αυτιά. Αλλά προς Θεού, εγώ δεν θέλω να ρίξω μομφή στην δική σας την εκπομπή και δεν έχω καμιά τέτοια πρόθεση, γιατί σας αγαπώ και εσένα και την Τζέννη. Άλλωστε, ήμουν καλεσμένη. Με link βέβαια, δεν ήμουν στο πλατό και έλειπες εσύ, αν θυμάσαι καλά, Πέτρο μου. Σ' αγαπώ πάρα πολύ και εσένα και την Τζέννη. Ναι. Και τον Νίκο εννοείται. Και τον Νίκο. Να αποκαταστήσουμε και κάτι άλλο για αυτό πολύ που είπε η Ελισάβετ Σπανού για το ότι στη Θεσσαλονίκη λένε Αλένη και τέτοιες βλακίες. Δεν λέει, αρέσει κανονικά. Αν σε αρέσει κάτι, δεν υπάρχει δηλαδή αλλαγή γλώσσας ή αυτή η χαζομάρα, δεν τελώς άσχετο αυτό που πέταξε. Ελισάβετ, δεν υπάρχει άλλο λεξικό στη Θεσσαλονίκη και εμείς λέμε μου αρέσει, δεν μου αρένει. Δεν μου αρένει, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Τώρα, από πού τώρα τη κατέληξε αυτή η χαζομάρα, τέλος πάντων, μην το συζητήσουμε άλλο. Ωραία.